Σας άκουγα πριν λέγατε για τη γείωση και τι, κάτι θέλεις να ρωτήσεις. Ναι, πόσο σημαντική είναι η γείωση που λένε. Η γείωση είναι η επαφή μας με τη γη, η βάση μας. Δηλαδή όλη η διάσταση των ποδιών μας πόσο πρέπει να είναι για να μας δώσει χαμηλό κέντρο βάρους, τοποθέτηση της λεκάνης. Οι Κινέζοι το λένε ρίζωμα, δηλαδή όσο είσαι πάνω από το έδαφος, άλλος τόσο ενεργειακά και παραπάνω πρέπει να είσαι κάτω από το έδαφος για να έχεις πολύ καλή επαφή και να μπορείς να εξαπολύσεις τη δυναμική του σωματικού σου βάρους ουσιαστικά σε μία μάχη. Η τεχνική σου καλή κατάρτιση μαζί με τη σωστή γείωση σε κάνουν αρκετά ισχυρό για να ανταποκριθείς σε οποιαδήποτε περίσταση. Δεν χρειάζεται ουσιαστικά λοιπόν να βασίζεις τις δυνάμεις, άρα στις δυναμικές. Μιλάμε για επιστήμη, οπότε είναι το α και το ω όταν ξέρεις τις στιγμές που πρέπει να τη χρησιμοποιήσεις. Δάσκαλε, πόσο σημαντικό είναι το τσισάο στην εξάσκηση του Wing Chun? Τσισάο σημαίνει ενεργειακά χέρια, δηλαδή αισθάνομαι τον αντίπαλο και με βάση τις επιστήμες της μηχανικής, της γεωμετρίας, της φυσικής, έχω εξασκηθεί με τεχνικό τρόπο ώστε να μπορώ να επιβληθώ σε μια πάλη ακόμα και αν δεν είμαι πιο ισχυρός, δυνατός δηλαδή από τον άλλο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να ξέρεις πώς θα το κάνεις, πρέπει να είσαι υψηλού επίπεδο ασκούμενος. Έξω στον δρόμο δουλεύει? Πώς δεν δουλεύει? Δηλαδή αφού θα φτάσεις ουσιαστικά στην πάλη, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, το απαξιώνουν πάρα πολύ γιατί δεν ξέρουν πώς να το μεταφέρουν από το εκπαιδευτικό στο ρεαλιστικό. Όταν είναι κάποιος υψηλού επίπεδο ασκούμενος και σοβαρός με αυτό που κάνει και γνωρίζει τις επιστήμες, είναι όπως είπα πριν η κορονίδα της μάχης.